Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεό μου. Στο σημερινό βίντεο, όπως καταλάβατε και από τον τίτλο, είναι το βίντεο. Γιατί? Γιατί ε, στο τελευταίο βίντεο που ανέβασα, είναι αυτό εδώ κάτω. Αυτό εδώ. Ε, θέλω να πω ότι σας ε, έλεγα στο βίντεο που δείχνω με, με τα προγράμματα που κάνω μοντάζ για τον ήχο και για τα βίντεο. Και κυρίως για τα βίντεο θέλω να μιλήσω. Λοιπόν, σας έλεγα ότι και μάλιστα το είχα γράψει ότι έχει κάποιο πρόβλημα με τον ήχο. Ε, όταν την ώρα που κάνω μοντάζ ακούγεται κάπως παράξενα, σαν παραμορφωμένος ο ήχος. Και που σε μερικά σημεία λες και το λέω δύο φορές ρε παιδί μου και τρεις. Και όταν κάνω μοντάζ αυτό φτιάχνει. Τελικά όταν έκανα αυτό το βίντεο δεν έφτιαξε, δεν ξέρω γιατί. Ενώ στην αρχή που πρωτοκατέβασα το πρόγραμμα ε, κάνω μοντάζ, είχε βέβαια αυτό το πρόβλημα αλλά μόλις πήγαινα μετά και το έβλεπα να δω πώς το έχω μοντάρει, πώς έχει γίνει και έφτιαχνε το πρόβλημα. Τώρα εδώ δεν έφτιαξε, δεν ξέρω τι να πω και φταίει το Sony Vegas Pro ή κάτι λάθος κάνω, εγώ δεν ξέρω. Μόλις θέλω να πάω να κάνω μοντάζ πατάω play για να αρχίσω τις, τις περικοπές για να κόβω βέβαια το βίντεο, ακούγεται παράξενα ο ήχος. Πάρα πολύ παράξενα με αποτέλεσμα να μου σπάει τα νεύρα. Οπότε, αν θα δείτε ότι αργώ για κάποιο βίντεο, είναι ότι κάνω μοντάζ με το Movie Maker. Να, όπως έχουμε και εδώ πέρα το Movie Maker, εδώ πέρα, έχω αρχίσει και κάνω μοντάζ τώρα, σε αυτό εδώ, πιστέψτε με, ότι τώρα που κάνω αυτό το βίντεο είναι 5 και 21 το φαίνεται και εδώ κάτω και αυτό εδώ το έχω βάλει από το πρωί στις 10 από το πρωί στις 10 το έχω βάλει για να ανοίξει έχω δηλαδή από το πρωί άνοιξα το movie maker πέταξα τα αρχεία και ακόμα δεν έχουν ανοίξει καταλάβατε κοιτάξτε εδώ πόσο έχει φορτώσει και είναι από το πρωί και τώρα είναι 5 και, και τώρα πήγε και 22 Βλέπετε. Ναι. Τέλος πάντων, είναι πολύ της υπομονής το Movie Maker. Και, και, είναι 40 λεπτο βίντεο που άμα κοπεί βέβαια θα γίνει μικρότερο. Έτσι. Αλλά δεν ξέρω, ήθελα να ανοίγω, να κάνω μοντάζ με το Sony Vegas Pro. Γιατί κάνει, το κάνει πολύ γρήγορα να περάσει τα αρχεία. Μόνο που λίγο, άμα είναι μεγάλο το βίντεο, πολύ λίγο, μπορεί να αργήσει την ώρα που το μοντάρει μόνο του, που το αποθηκεύει τέλο πάντων. Μόνο εκεί. Που και πάλι πιο γρήγορα από αυτό. Να το πω και να το ξαναπώ. Και γλιτώνει και χρόνο με το Sony Vegas. Αυτό αργά τα ζά. Δεν ξέρω γιατί και τι συμβαίνει. Τέλο πάντων, τι να πω, δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι να κάνω, να το διαγράψω και να ξανακατεβάσω άλλο και στο Movie Maker για να πηγαίνει πιο γρήγορα και στο Sony Vegas Pro 13, δεν ξέρω τι να κάνω πραγματικά. Και έχω δει χιλιάδες βίντεο με tutorial που κάνουνε πως ε, κατεβάζεις βέβαια και το Movie Maker, ε, το Movie Maker, συγγνώμη, το Sony Vegas Pro, γιατί δεν ήξερα πως να το κατεβάσω δωρεάν. Ε, και έχω δει και τε πώς κάνεις, πώς το πως κάνει σε πως το ρυθμίζεις. Συγγνώμη, μπέρδεψα τη γλώσσα μου. Πως το ρυθμίζεις, γιατί έχει κάποιες ρυθμίσεις. Είναι πιο πολύπλοκο βέβαια και πιο δύσκολο από το Movie Maker. Εννοείται το Movie Maker με κλειστά μάτια. Το... Όλοι φυσικά από το Movie Maker ξεκινάμε. Έχετε ξεκινήσει όλοι από το Movie Maker. Να πούμε την αλήθεια μας, έτσι. Λοιπόν, τώρα δεν ξέρω. Το Sony Vegas Pro δεν ξέρω γιατί. Βασικά γιατί έπαθε αυτό που έπαθε. Δεν ξέρω, επειδή είναι δωρεάν και τα κάνει αυτά, και αυτό που έδειξε ότι το κατέβασε είναι πάρα πολύ καλύτερο. We